Και προτού πάμε όμως στα δικά μας τα θέματα, να πάμε μια σύντομη παρατήρηση, κύριε Δέμπα, σε ένα άλλο θέμα που μας έχει πιάσει η φωτιά, το θέμα των πλευρικών διοδίων. Το είδατε κι εσείς ότι ανοίξανε τα πλευρικά διόδια στον Άγιο Ανδρέα. Εντάξει, λίγο πολύ, δυστυχώς το περιμέναμε. Είδαμε και Εντάξει. κάποιες συσκέψεις φορέων. Τι μπορεί να σωθεί κάτι πλέον? Είδαμε και κάποιες συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια. Μπορεί να σωθεί τίποτα? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι η κατάσταση η οποία βλέπουμε πλευρικά διόδια με τοπικά διόδια νομίζω ότι δημιουργούν μια αφόρητη κατάσταση και θα έλεγα τη λέξη μια απαράδεκτη κατάσταση. Εγώ δεν πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα και με τοπικά και πλευρικά. Δεν καταλαβαίνω τη χρήση. Σας λέω τώρα για παράδειγμα αυτό το οποίο γίνεται στον κόβο του προς το λιμάνι, στην ανατολική είσοδο της πόλης της Καβάλας. Βλέπουμε ότι κατασκευάζονται με τοπικά διόδια και μετά από 50-100 μέτρα έχουμε και τα πλευρικά διόδια. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να βγει στην ανατολική πλευρά της πόλης θα πληρώσει δύο φορές διόδια, μία στα μετοπικά και μία μόλις περάσει στα πλευρικά για να πάει προς την Καρβάλη, προς την Καβάλα. Απλό ερώτημα. Το δεύτερο επίσης είναι δυνατόν σήμερα το 2021 ανά 30-35 χιλιόμετρα να σταματάνε τα αυτοκίνητα, να δημιουργούνται απίστευτες ουρές χιλιόμετρων. Την προηγούμενη εβδομάδα τύχαινε να πάω στη Θεσσαλονίκη, είχα συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ. Και στα τρία διόδια, και της Μουσθένης, και της Ασπροβάλτας, και στη συνέχεια λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, είχε 2 με 3 χιλιόμετρα ουρά. Απαράδεκτη κατάσταση. Και το τρίτο, γνωρίζουμε ότι η Εγνατία Οδό έχει κάνει μία μελέτη η οποία έλεγε ότι η χιλιομετρική, θα λέγαμε, αποζημίωση που θα πρέπει να πληρώνει ανά χιλιόμετρο, για παράδειγμα, η κάθε διέλευση αυτοκινήτου είναι περίπου στα 3 λεπτά. Ναι. 3 λεπτά. Ξέρετε τώρα πόσο πληρώνουμε για να πάμε στη Θεσσαλονίκη? Περίπου στα 10 με 12 λεπτά. Επομένως, και βάζουμε και τα προσθέτουμε κι άλλο. Μπήκανε Ο τώρα. έχων πληρώνει, αυτό μας λέει η Ιγνατία Οδός. Αφού έχετε λεφτά για να πάρετε αμάξι και να το κινήσετε και να βάλετε βενζίνες και υγρά αέρια και τέτοια, σου λέει θα πληρώσετε. Μας Ναι, τιμωρεί ουσιαστικά επειδή έχουμε αυτοκίνητα. γιατί σε αναγκάζει, αλλά βλέπουμε τελευταία η παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Καβάλας να έχει πολλά φορτηγά αυτοκίνητα, κυρίως ξένα, να έχει πολύ μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων. Για ποιο λόγο? Διότι βλέπουμε ότι η χρήση της Εγνατίας Οδού ή και της ΠαΘΕ έχει πλέον προβλήματα. Για Βέβαια. να κατέβει κάποιος στην Αθήνα πρέπει να σταματήσει 23-24 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Το πήγαινε έλα Μάλιστα. Θεσσαλονίκη, το πήγαινε έλα Καβάλα Αθήνα, στοιχίζει περίπου στα 80-85 ευρώ. Μόνο σε διόδια. Πιο πολύ από το Έτσι. εισιτήριο του λεωφορείου που είναι 65 ευρώ για να πας Ναι. Καβάλα, Αθήνα Καβάλα. 65 ευρώ. Επομένως, να συμφωνήσουμε καταρχήν σε κάτι. Δεν λέμε στο να μην υπάρχει ένα αντίτυπο λελογισμένο, ένα αντίτυπο το οποίο να έχει σχέση με τα πραγματικά δεδομένα, που θα είναι 2 λεπτά, 3 λεπτά, το χιλιόμετρο. Έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί οι δρόμοι έχουν γίνει και με κεφάλαια της Ευρώπης, με ευρωπαϊκούς πόρους, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί υψηλά ποσοστά ιδιωτικού κεφαλαίου μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων Με δικά μας λεφτά έχουν γίνει και αυτά, κύριε πραγματικά Δέμπα. το θεωρώ παράλογο να υπάρχουν καταρχήν αυτές οι χρεώσεις και αυτές οι συνεχείς, θα λέγαμε, με τοπικές μπάρες, εγώ έτσι θα τις ονομάσω, που σταματάνε την διακίνηση. Θα έπρεπε να υπάρχει είτε μια ηλεκτρονική χρέωση από την αρχή, μπαίνω από την Καβάλα, θέλω να φτάσω στην Αθήνα χωρίς να σταματάω 17 φορές, βγαίνοντα στην Αθήνα, εκεί να πληρώσω το αντίτιμο το οποίο, για παράδειγμα, μου αналогεί. Αυτό όμως το οποίο Όμως βλέπουμε είναι μπήκατε στο ότι εξωτερικό, γίνεται κύριε μία. Δέμπα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό ακριβώς που περιγράφετε, αυτό γίνεται στα διόδια της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Παντού. Ιταλίας. Αυτό γίνεται. Παντού. Από Σε σημείο σε όλες τις σημείο, πολιτισμένες ευρωπαϊκές χώρες αυτό γίνεται.
πώς επιβαρύνεται με τις χρεώσεις τις χιλιομετρικές που διανύει. Ναι, ναι. Επομένως, όταν ρωτάει κάποιος, και μάλιστα το επιμελητήριο, ρωτάει τον πρόεδρο του μελητηρίου, λέμε ναι, πρέπει να υπάρχει ένα αντίτιμο, γιατί αυτοί οι δρόμοι πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να ανακαινιστούν, πρέπει. Αλλά όχι, ρε παιδιά, να φτάνουμε και σε σημεία εσχροκέρδειας. Έτσι, είναι πολύ απλό. Το να κατέβω στην Αθήνα θα έπρεπε να έδινα 20 ευρώ, όχι 45, όχι διπλάσια νούμερα. Και μάλιστα ξέρουμε ότι τώρα έγινε ήδη η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, της Εγνατίας Οδού κτλ. Και νομίζω έφτασε και σε ένα αντίτυπο κοντά στο 1,5 δις ευρώ που θα τα πάρει ένας ιδιώτης. Για να δούμε πώς θα τα χειριστεί και πώς υπάρχουν και κάποιοι όροι που θα προστατεύουν και τους τοπικούς, θα λέγαμε τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες, για την χρήση αυτών των οδρών και των δρόμων. Αλλά πλέον νομίζω ότι στην περιοχή μας έχει ξεπεράσει τα πλευρικά, τα μετοπικά. Νομίζω είναι απαράδεκτη εικόνα, και αυτό το έχουμε πει και σε συναντήσεις και σε κινητοποιήσεις που είχαμε κάνει και το προηγούμενα τουλάχιστον 1-2 χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι κάποιος στο τέλος θα δει σοβαρά και θα πάρει σοβαρές αποφάσεις και πραγματικά να δούμε πού θα καταλήξει το τέλος. Μάλιστα. Να το δούμε αυτό.